Πας. Εκεί τώρα. Κάθε την παλιά είναι καλή. Η σέντρα που γίνεται στο λίγο πιο πίσω. Να δούμε τον άσπασμα που επιχειρεί το σουτ γκολ. 1-2. Από την Αλκή σε αυτή την οργανωμένη επίθεση. Με τον Άσπας, Τζόναθαν Άσπας που τελείωσε με πολύ όμορφο. Ξανά εδώ η κάθε την παλιά για τον Ραχμάν, αυτός γυρίζει ψάχνοντας τον Οχένη, ο οποίος έρχεται να περάσει την μπάλα στον Άσπας και με δυνατό διαγώνιο σου να νικήσει τον Δεγκρά. Η παλιά εξαιρετική από τον Σάντα Μαρία στο ξεκίνημα της φάσης. Ξανά η πάσα από τον Οχένη στον Σάντα Μαρία και αυτός αμέσως του σου. Δεν τον προλάβει ο Γουόμ και έκανε το 1-2. Η ΑΕΛ που είναι στην επίθεση τώρα με τον Πάολο Σέρτσιο Κασέκε και από εκεί μπάλα στον Άσπας. Κράτησε την μπάλα, ψάξε τώρα να βρει τον Μπάρτζερ στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ είναι ο Τζόναθαν Άσπας. Ο Σίτνεϊ εκεί τρέχει και κερδίζει με το κεφάλι, γυρίζει στον Άσπας. Αυτός βρήκε κάποιον Σάντα Μαρία. Αλλαγή παιχνιδιού, ψάχνοντας τον Άσπας. Σέντρα Σγκόρο στον Μπάρτζε και από εκεί τώρα στον Άσπας. Ο Χένε ανεβαίνει πολύ ωραία ο Ραχμάν. Ραχμάν προλαβαίνει, κάνει και τη σέντρα χαμηλά για να δούμε. Αφήνει την μπάλα, το σουτ γκολ 2-2. Σγκόροφ κρατάει την μπάλα για τον Άσπας. Τώρα για τον Οχένε και πάλι Άσπας. Με τον Άσπας
προβάδισμα, ξανά η εκτέλεση έπεσε σωστά. Ο Μπάλαρτ αλλά δεν μπορούσε να αποσοβήσει την παραβίαση της ερμιάς του. 1-0 για την Αλκή. Ένα πολύ σημαντικό σημείο. Είχαμε πει άλλωστε ότι και η Αλκή έχει πει κάτι για τον Άσπας πολύ όμορφα. Τζόναθαν Άσπας, ο Ισπανός, ο οποίος κρατάει την κατοχή της μπάλας παρά την πίεση. Κάνει και τη σέντρα ψάχνοντας τον Βασκονσέλος. Αυτός για τον καθού το κοντρόλ. Δεν ήταν μια μικρή κόντρα. Δύο τους εδώ η σέντρα με τον Άσπας το κοντρόλ από τον Βασκονσέλος ο καθού.
μας. Ο Δέστε πέρασε για τον Κάρλος, για τον Ακατζίμα Φαράν, Μάρκοβιτς, Ρόι Μπακάλ. Φερνάντες με αυτόν τον κόλ, σουφάρισε για να χάσει στο 20 λεπτό την μεγάλη ευκαιρία. Ο Χρήστος Χατζηπαντελίδης δεν είναι τώρα σκορός στην Θεσσαλονίκη. Παρέμβαση από τον Μπάρτσο και συγχώρω η Αλκή σε αυτή την επίθεσή της. Τον Αθανάσπας, Ρόι Μπακάλ απέναντι, ανεβαίνει ο προηγείται Ολυμπιακός του Εθνικού. Ο Γασιμπή, Βασκονσέλος, Σεργός, Μαρία Μάρκοβιτς, ήρθε πρόσφατα την ομάδα Καϊζάκ, Καζακστάν. Πρόλαβε ο Σιντεϊ. Έκανε και την καλή παλιά Βασκονσέλος και τον κόλ. 1-0 για το 1-0. Και 15ο τέρμα για τον Βασκονσέλος. Ξαναβλέπουμε την φάση. Παλιά το Σίρντεϊ θεωρητικά χαμένη, τρέχει, προλαβαίνει, πιστώνεται σε αυτόν η φάση. Κάνει την παλιά εξαιρετική κεφαλιά από τον Βασκό. Ο τίποτε χρειάζεται την νίκη. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι αρκεί θα κάνει έτσι μια συντήρηση του 1-0. Αν και συνεχίζει να πατήσει. Έγινε το λάθος, Ρόκε. Πιέζεται από τον Τζόνα Θανάσπας και το φάουλ. Μένει ο Ρόκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ δέχεται την πίεση από τον Άσπας. Πέφτει. Σίτνεϊ. Νακατζίμα Φαράν. Ρόι Μπακάλ. Ρόι Μπακάλ. Μπαίνει Βασκονσέλος. Ρόι Μπακάλ. Ευκαιρία. Και το 2-0. Πήγαν και οι δύο ομάδες στη δεύτερη κατηγορία εκεί. Έπεσαν και οι δύο. Μπάρτσε. Πρόλαβε. Σίτνεϊ, Ρόι Μπακάλ δίπλα του, Σίτνεϊ πάει μόνος, πέφτει και το πέναλτι. Σίτνεϊ πέφτει, Σίτνεϊ υπάρχει αλλαγή. Δεν υπάρχουν αλλαγές, Σάβα ή Διέντεκα. Πρώτη μπαλιά, άκουπο μπροστά από τον Νακατζίμα Φαράν, Σαβέντρα, άφησε ο Σίτνεϊ, ελέγχει ο Καμιλότο, Σίτνεϊ, τον Αθανάσπας, πιέζεται από τον Αλίμι. Μπάρτσε με τον Γκρέι. Ρόι Μπακάλ. Παλιά τον Νακατζίμα φεύγει σε κανονική. Αλίμι. Παρέμβαση. Από τον Άσπας σε ευκαιρία που δημιουργείται για την Αλκή. Σώζει. Νακατζίμα Φαρά. Έτσι για να φτάσουμε. Φυλακτού. Φυλακτού. Μπαίνει στην περιοχή. Ανατροπή. Φυλακτού. Στον Αθανάσπας για τον Καφού. Yeah.